Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι το πρώτο EuroSchool που έρχομαι εγώ, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα γι' αυτό. Νομίζω ότι στον καρκίνο του προστάτη ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια μία έκρηξη γενικότερα για θεραπείες, για φάρμακα, στα διαγνωστικά μέσα όπως η μαγνητική τομογραφία. Με πρόλαβε ο πρόφ όσον αφορά τις ερωτήσεις για το μαγνήτη. Απλά ήθελα να ρωτήσω ποιοι από εσάς που σηκώσατε τα χέρια χρησιμοποιείτε τη μαγνητική πριν από τη βιοψία. Πολύ ωραία, τέλεια. Στην πρώτη βιοψία ή σε επαναληπτικές? Όχι, σε πρώτη βιοψία, πριν από τη βιοψία. Δηλαδή με η κλινική υποψία καρκίνου του προστάτη, απευθείας μαγνητική τομογραφία. Ωραία. Ποιοι από εσάς νιώθετε. Πάνω εγώ, όταν έχει τα PSA, τα θολά όλα, τους κάνω σε όλους. Yeah. Το ξέρει, Δανάη, γιατί τα στέλνω όλα. Ποιοι από εσάς νιώθετε. Μια εβδομάδα τη στείλω ένα την Ποιοι από εσάς νιώθετε αυτοπεποίθηση όταν διαβάζετε μια μαγνητική τομογραφία, να δείτε τι βλέπουν, δηλαδή όπως μας έδειχνε τώρα πολύ ωραία η Δανάη? Όχι, τόσο. Ωραία. Λοιπόν, το σκοπός του σημερινός είναι λιγάκι κάποια απλά πράγματα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πότε είναι μια μαγνητική τομογραφία έτσι λίγο πιο κακής ποιότητας ή καλής ποιότητας, γιατί συμβαίνει και αυτό, να μην το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Τι, όπως μας έδειξες πολύ καλές εικόνες, Δανάη, βασικά. Εγώ θα τα προχωρήσω λιγάκι αυτά. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων, τι είναι το τέλειο τεστ καταρχήν? Ποιοι από σας κάνετε διορθική βιοψία για διάγνωση χωρίς μαγνητική? Είμαστε σχεδόν 50-50, έτσι. Είμαστε λίγο ωραία. Ναι, όχι, εννοείται. Ναι. Όχι, εννοείται, και νομίζω στα περισσότερο μέρη του κόσμου έτσι ακόμα αυτό είναι το κλασικό μοντέλο. Αλλά ποιο είναι το τέλειο τεστ για τον καρκίνο προστάτη? Είναι να είναι ελάχιστα επεμβατικό, να έχουμε μικρό ποσοστό επιπλοκών, να αναγνωρίσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών εκείνων οι οποίοι θα υποφεληθούν από μια θεραπεία και να μειώσουμε την αναγνώριση του μη κλινικά σημαντικού καρκίνου και της υπερδιάγνωσης. Γνωστά λίγο πολύ. Νομίζω σε όλα αυτά η τρας βιοψία προστάτου είναι αντίθετη σε όλα. Παρά αυτά όμως είναι αυτοί που χρησιμοποιούμε, είναι γνωστά αυτά τα slides, ότι είναι, όπως είπε η Δανάη πολύ σωστά, ότι είναι το μόνο όργανο στην ιατρική το οποίο δεν έχουμε κάποιο στόχο για να αναλάβουμε τις βιοψίες, οπότε αυτές είναι τυχαίες, δημιουργούν τα προβλήματα της ελλιπής δυματοληψίας, τυχαίας εντελώς, αναγνωρίζουμε αρρώστους χωρίς κλινικά σημαντικό καρκίνο, καθώς και χάνουμε κάποιους άλλους. Ωραία, γνωστά λίγο πολύ, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Τα είπες πάρα πολύ καλά, Δανάη, θα τα προχωρήσω αυτά. Πώς έχει δημιουργηθεί το μονοπάτι της μαγνητικής τομογραφίας από δημοσιεύσεις? Ξεκίνησε περίπου το 2006, όταν έγινε μια πολύ ωραία μελέτη, η οποία προσπάθησε να συγκρίνει τη μαγνητική τομογραφία των όγκων που βλέπανε πριν από το χειρουργείο με παρασκευάσματα ριζικής προστατεκτομής. Και ξεκίνησαν να βλέπουν ότι υπάρχει μια αρκετά καλή αξιολόγηση. Συνεχίστηκαν με τα Pirate Score και η περιγραφή καλή επικοινωνία μεταξύ ακτινολόγων, ουρολόγων και ούτω καθεξής, όπως μας είπε η Δανάη. Συνεχίστηκε με το να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε να βάζουμε τη μαγνητική τομογραφία όσο γίνεται και πριν στο μονοπάτι για τη διάγνωση του καρκίνου. Μέχρι σήμερα. Οπότε έχουμε την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Δεν θα δώσω πληροφορίες γιατί τα έδωσε όλα, Δανάη, να μην χάνουμε χρόνο. Αλλά οι παράμετροι είναι, είπαμε, T2 diffusion weight και ούτω καθεξής. Το μόνο λιγάκι να προσθέσω είναι ότι σε εμάς ως ουρολόγοι, όταν έχουμε μια μαγνητική τομογραφία και ιδίως πριν από θεραπείες, μας ενδιαφέρει επίσης η ΤΑΦ1 για τη σταδιοποίηση των λεμφαδένων. Εκεί φαίνονται καλύτερα οι λεμφαδένες, ούτως ώστε να δούμε αν είναι θετική ή όχι. Και επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντικό στο να διαφοροδιαγνώσκεται και αιμορραγία μετά από βιοψία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, επειδή στη ΣΤΑΦ2 θα φαίνεται ότι είναι ύποπτη η περιοχή, με την ΤΑΦ1 μπορεί να ξεκαθαρίσεις, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μπορεί να ξεχωρίσεις ότι αυτό είναι ουσιαστικά αιμορραγία και δεν είναι ύποπτη αιστεία. Από εκεί και πέρα φαίνονται εδώ οι αιστείες. Να προσθέσω λιγάκι ότι στο Pirate2 Score έχει μπει και η άποψη της επικρατούς ακολουθίας. Δηλαδή, η ΤΑΦ2 είναι η επικρατής ακολουθία για τη μεταβατική ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι αν τυχόν η diffusion weight μας δίνει ότι στη μεταβατική ζώνη έχουμε ένα Pirate4 score, αλλά από την ΤΑΦ2 για τη μεταβατική ζώνη μας θεωρούμε ότι είναι 2 ή 3, η επικρατής ακολουθία θα θεωρηθεί η ΤΑΦ2, γιατί είναι επικρατής για εκείνη τη ζώνη. Όπως μας έδειξε την πολύ ωραία εικόνα με το BPA, με το, με το
λέγεται, το αδένιο της καλούδης υπερπλασίας που ήταν περιγεγραμμένο. Αυτό μπορεί να φαίνεται στην diffusion weight να φωτίζει, αλλά παρά αυτά, επειδή στην DAF2 φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ένα αδένωμα προστατικό, παίρνει χαμηλότερο score. Αντίθετα, η diffusion weight και το σκιαγραφικό είναι επικρατείς ακολουθίες για την περιφερική ζώνη. Οπότε αυτές, ανεξάρτητα με το τι θα μας πει η TAF2, αυτές θα πάρουν το μεγαλύτερο σκορ κατά το PIRADS. Εντάξει, αυτά λίγο πολύ. Όσον αφορά αυτό είναι το CAD για το σκιαγραφικό. Δεν νομίζω, είστε ικανοποιημένοι λιγάκι με ό,τι έχουμε πει για να μην χάνουμε χρόνο και λέμε πληροφορίες πολλές. Λίγο να πούμε και για το Pirate Score και το Likert Scale. Ξέρει κανείς από εδώ, αν σηκώσει το χέρι, ποιο είναι, τι είναι το Likert Scale? Έχετε δει ποτέ καμιά αναφορά για το Likert Scale? Για τον προστάτη γενικά. Σωστός. Υπάρχει και για τον προστάτη. Το Likert Scale είναι, γιατί το λέω, το πρώτο Pirates, οι πρόμεις που θα δούμε και πολλές μελέτες του παρελθόν έχουν περιγραφεί με το Likert Scale, το οποίο τι είναι ουσιαστικά, είναι ένα ψυχολογικό τεστ. Είναι η αίσθησή μας, είναι αυτά τα τεστ που θα κάνετε για τις αξιολογήσεις και εδώ στο Euroschool. Όλα το 0 με 10, το 1 με 5, μπράβο. Όλα αυτά που χρησιμοποιούμε τα αριθμικά, είναι όλα αυτά είναι τα Likert Scales, έτσι. Από το 0 δυσαρεστημένος μέχρι το 10 τέλεια υγεία π.χ. Από το ενθουσιασμένος μέχρι το δυστυχισμένος. Αυτά είναι τα Likert Scales. Οπότε ουσιαστικά οι ακνολόγοι παλιότερα χρησιμοποιούσαν αυτά. Εγώ προτείνω να είμαι ειλικρινής, ιδίως λόγω αυτής της μελέτης σε σχέση με το PIRADS του 1, ότι δεν χάνουμε και τίποτα, ιδίως με έναν έμπειρο ακτινολόγο, να μας δώσει την άποψή του για το τι θεωρεί ότι είναι κάτι. Δηλαδή γίνεται αυτό, αλλά μην κολλήσουμε μόνο και στο PIRADS score μόνο. Πάντα μπορούμε να. Γιατί έχω και ένα παράδειγμα το οποίο δεν υπήρχε στη σχέση μεταξύ PIRADS και αίσθηση του ακτινολόγου. Τέλος πάντων, απλά το λέω. Λοιπόν, τα είπες πολύ καλά. Εδώ όμως το 3 στο Likert Scale μου το κάνει καρκίνο. Περισσότερο από ότι το Pirates. Και στο Pirates. Βασικά στο Pirates 3. Ουσιαστικά παίρνουμε βιοψίες. Οπότε και στο Likert είναι likely. Εντάξει, ναι, είναι λίγο μία γκρίζα ζώνη εδώ. Είναι ο κουβάς. Το δυστυχώς το 3 είναι αυτό που οι ακνολόγοι δεν θέλουν να το πούνε 2 γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν μεγάλη υποψία για να έχει κακοήθεια. Και ό,τι άλλο δεν τους κολλάει για να το πούνε 4, το βάζω το 3. Είναι ένας μεγάλος κουβάς. Δυστυχώς είναι η γκρίζα ζώνη αυτή, την οποία θα πρέπει κάπως να βρούμε τρόπους να την ξεπεράσουμε. Τα είπαμε λιγάκι για τα Pirate Score. Μην μείνω. Πόσοι έχουν καταλάβει, αν αρχίζουμε να δείχνουμε εικόνες λιγάκι το Pirate Score για να το βαθμολογούν, γιατί θέλω να το κάνουμε διαδραστικό λίγο μετά. Έχουμε κάποιες εικόνες να μας λέτε εσείς το τι θεωρείτε ότι είναι. Είστε καλά ή να τα ξαναπούμε λιγάκι? Νομίζω να προχωρήσεις πάνω. Να προχωρήσω, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι για την diffusion weight. Εδώ είναι η διχοτόμηση. Pirate 3 και πάνω πρέπει να παίρνουμε βιοψίες. Κάτω δεν χρειάζεται να παίρνουμε βιοψίες. Υπάρχει κάτι άλλο από τη μαγνητική που μπορεί να μας βοηθήσει? Υπάρχει, επιγραμματικά είναι το PSA density. Ο Βάιος ξέρει πολύ καλά γιατί το έχει κάνει για και κάποιες μελέτες με το διορθικό. Το PSA density από το MRI έχουν γίνει κάποιες μελέτες, οι οποίες φαίνεται ότι είναι πιο ευαίσθητος δείκτης από το PSA. Όχι κάτι φοβερό, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μας βοηθήσει. Προχωρήσαμε λιγάκι παραπάνω και έχουμε φτιάξει και ένα νομόγραμμα. Σας το λέω πιο πολύ για τα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι ένα νομόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει και έναν calculator, ο οποίος υπολογίζει το ρίσκο άρρωστος μετά από μαγνητική να ανεβρεθεί καρκίνος προς πτάτη, αλλά σε διαπερινιακή βιοψία. Λίγο μην νομίζουμε ότι είναι για όλα, είναι για τη διαπερινιακή βιοψία. Ωραία, και θα το δούμε λιγάκι, θα το χρησιμοποιήσουμε με παραδείγματα. Πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο παράδειγμα. Τα παραδείγματα είναι πραγματικά, υπάρχουν και λάθη φυσικά στα παραδείγματα, δεν σημαίνει ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν το τι κάνουμε, είναι απλά ένα σκελετός πιο πολύ για να δούμε τις εικόνες και να τις συζητήσουμε. Λοιπόν, τι θα κάνεις αυτό τον άρρωστο? 56 χρονών, 5 PSA, θετικό κλινικό ιστορικό, αρνητική δακτυλική, κανένα άλλο πρόβλημα υγείας, performance status 0, τίποτα συνοδείας παθήσεις. Τι κάνουμε? Είπατε περισσότεροι, μαγνητική. Μπράβο.
Μαγνητική τομογραφία. Μισό λεπτό λίγο. Έχω ένσταση. Ένσταση. Είναι ένα 56 ετών με 5 PSA. Προσωπικά θα επαναλάβανα το PSA σε ένα διάστημα περίπου 6 μηνών με ένα έτος, να δω το density, να δω πώς ανεβαίνει. Και δικό μου λάθος, είναι επαναληπτικό PSA. Στην Αγγλία δυστυχώς αυτά έχουν γίνει πριν από τον GP. Όταν έρχεται στον ουρολόγο, δικιά μου παράληψη αυτό, όταν έρχεται στον ουρολόγο έχουν κάνει ήδη 2 ή 3 τιμές PSA. Είναι, παραμένει ψηλό και μετά του κάνουν του week referral, δηλαδή μέσα σε 2 εβδομάδες πρέπει να του δει ο ουρολόγος. Η άνοδος του PSA πόσο ήταν στο διάστημα? Δεν ήταν λίγο στα ίδια επίπεδα. Δεν ήταν άνοδος, ήταν σταθερό. 5, 4,9, τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω. Άρα το density δεν είχε διαφορά. Όχι ιδιαίτερη. Αλλά είναι 56 χρονών, αυξημένο PSA, κλινική υποψία. Θετικό κληρονομικό ιστορικό. Μέγεθος του προστάτη 100 κυβικά ή 20. GP δεν το μέτρησε, ούτε εμείς. Δακτυλική μέτριος. Πολύ σωστή παρατήρηση όμως. Πάρα αυτό, άμα είναι 80 κυβικά. Το ratio. Το ratio δεν το μετράμε, διότι δεν είναι, στην Αγγλία δεν το μετράνε το ratio. Δεν το θεωρούν αξιόπιστο και δεν το... Λοιπόν, πιο πολύ επειδή δεν είναι για το σενάριο, είναι λιγάκι για τις εικόνες. Ποιος θέλει λίγο να περιγράψει αυτή την εικόνα, εκτός από τη Δανάη? Θα έγινε κάποιος εθελοντής λίγο να περιγράψει, για να το κάνουμε έτσι με αυτό το μοντέλο. Τι είναι, κατάρχην να πάρουμε βασικά, τι ακολουθία είναι αυτή? Ποιος λέει ότι είναι τα φένα? ΤΑΒ2, τι μας είπε η Δανάη, όταν έχουμε υγρό, μπράβο, ΤΑΒ2. Αυτή είναι μια ακολουθία ΤΑΒ2. Επίσης μπορεί να φανεί εδώ, για τις επόμενες εικόνες. Εδώ γράφει ΤΑΒ2 ακολουθία. Λοιπόν, τι βλέπουμε στην ΤΑΒ2? Κάποιος να μας πει, να μας κάνει μια περιγραφή, να μην διαλέξω εγώ κάποιον. Δημήτρης, έλα Δημήτρη. Για πες. Και στο δεξιό λοβό και στον αριστερό βλέπουμε μια ανομοιογένεια. Ας ξεκινήσω από τον αριστερό λοβό, από την τέταρτη μέχρι περίπου την τρίτη με πέμπτη ώρα, και στον δεξιό λοβό από την έβδομη μέχρι την ένατη ώρα, πιο περιγεγραμμένο, αλλά με διαφοροποιημένο παθολογικό σήμα. Εδώ μιλάμε για τη μεταβατική. Ναι, και εδώ και στον άλλο λοβό, μεταξύ τρίτης και πέμπτης ώρας. Στη μεταβατική ζώνη μιλώντας. Στην περιφερική, ίσως με επέκταση στη μεταβατική. Δηλαδή κάποια αυτά τα οζίδια ουσιαστικά, λες, λίγο αυτές τις αιστείες εδώ, τις... Συγγνώμη, λάθος μου, επηρεάστηκα. Κυρίως στη μεταβατική ζώνη βλέπω στον δεξιό και στον αριστερό λοβό. Και μία ανομοιογένεια ίσως πιο κάτω στο δεξιό λοβό, όντως εκεί στην 7η με 8η ώρα. Εδώ. Εκεί. Μάλιστα. Εντάξει. Έτσι από το σκορ θα το χαρακτήριζε σε ένα πάρατ κάτι, ένα νούμερο να βάλουμε. 1, 2, 5, 3. 3 με 4. Εντάξει. Ωραία. Δεν ζητήσαμε diffusion weight. Εντάξει. Βλέπουμε και τη diffusion weight. Λοιπόν, οι αιστείες που έλεγες εδώ πέρα στην περιφερική ζώνη. Αυτή είναι η περιφερική ζώνη, σωστά? Έχουμε κάποιο ιδιαίτερο παθολογικό σήμα εδώ στην diffusion weight? Είπαμε η diffusion weight είναι η επικρατής ακολουθία. Όχι. Άρα απευθείας φεύγει από το 3 που θεωρούσαμε, πάει 2. Ωραία. Ή 1. Ή δεν ξέρω πόσο πάει. Πάει τίποτα. Ναι. Για τη μεταβατική ζώνη. Ομοιογενής φαίνεται λίγο πολύ, δεν είναι και τέτοιο. Ωραία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο από στατικές εικόνες. Εγώ προσπάθησα να φέρω, η αλήθεια είναι, όλη την εξέταση. Έπρεπε να κάνω ένα ολόκληρο κολοσσό paperwork για να μπορέσω να πάρω συγκαταθέσεις από αρρώστους, οπότε τα κατάφερα, και επειδή έχουμε το live δεν μπορούσα, γιατί μπορούσαμε να συνδεθούμε και να τα βλέπουμε live, αλλά έχουμε το live και δεν είναι τα προσωπικά δεδομένα. Οπότε δυστυχώς αναγκάστηκα προσωπικές εικόνες. Pirates 2, σας αντιπαραθέτω λιγάκι το report. Στα ελληνικά το report μεταφρασμένο από μένα βέβαια, οπότε αν τυχόν δεις κάποιο λάθος το διορθώνεις, Ανάη. Από εκεί και πέρα τώρα, ουσιαστικά υπάρχουν διμερείς γραμμικές περιοχές, αυτές που είδατε και εσείς, στην DAF2, έχουν εστιακή διάχυση περιορισμένη, οπότε το δίνει σαν πάρα τη σκορ 2 από 5. Δεν χρειάζεται να διαβάζετε αυτά, πιο πολύ τα έβαλα για τις αποδείξεις. Αυτός ο calculator λοιπόν, που σας περιέγραψα με το νομόγραμμα πριν, τι μας λέει, δυστυχώς δεν φαίνεται καθόλου, ούτε εγώ το βλέπω. Αυτός παίρνει τις παραμέτρους ηλικίας, PSA density, το οποίο είναι από τη μαγνητική τομογραφία, το pirate score και αν έχει προηγηθεί σε ιστορικό βιοψίας, δηλαδή αν έχει κάνει μια διορθική βιοψία πριν ή όχι. Και αυτό μας βγάζει ένα score για οποιονδήποτε καρκίνο, για κλινικά σημαντικό καρκίνο. Και αυτός ο άρρωστος έχει κάτω από 10% score. Τι θα κάναμε? Θα έκανε κανείς βιοψία? Παρακολούθηση. Βιοψία θα κάνατε. Και εγώ θα έκανα βιοψία. Και εσείς θα κάνατε βιοψία. Ωραία.
Φυσικά, αυτό που είπε και η Δανάη, οποιαδήποτε έκθεση συνήθως πρέπει να έχουμε ένα χάρτη. Τώρα, ο συγκεκριμένος άρρωστος και ο συνάδελφός μου τον είχε προγραμματίσει βασικά ήδη για βίωψη, γι' αυτό μας είχαν κάνει αυτό και μάλλον φαντάζομαι, δεν ξέρω, μάλλον και για το κληρονομικό ιστορικό, ήθελε το θετικό, ήθελε να κάνει βιοψία του προστάτη. Υποβλήθηκε σε βιοψία. Εμείς κάνουμε εκεί πέρα τη διαπυρηνική βιοψία, τέλος πάντων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και ήταν αρνητική. Λοιπόν. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Σαφώς. Επειδή ακούστηκε πριν και από την κυρία Χουρμούζη και δεν το σχολίασα, θα το πω τώρα. Έχω την αίσθηση ότι σε ένα περιστατικό σαν και αυτό στηριζόμαστε πολύ στην πολυπαραμετρική MRI για να αποκλείσουμε τους ασθενείς που θα κάνουν βιοψία επί αρνητικής πολυπαραμετρικής MRI, αφήνοντας λίγο στην άκρη τα υπόλοιπα κλινικά δεδομένα που μέχρι τώρα είχαμε μάθει να χρησιμοποιούμε. Η βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή στην αρνητική πολυπαραμετρική MRI δίνει ένα ποσοστό κλινικά σημαντικό καρκίνο που σε κάποιες μελέτες φτάνει μέχρι το 23-25%. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αρνητική πολυπαραμετρική MRI δεν αποτελεί με την τρέχουσα βιβλιογραφία μέθοδο, όταν είναι αρνητική, ξαναλέω, που να αποκλείσει τους ασθενείς από τη βιοψία και να αρνηθεί την πιθανότητα καρκίνου. Εδώ βλέπω ότι και στην ομιλία της κυρίας Χουρμούζη και εδώ ουσιαστικά λανσάρουμε την πολυπαραμετρική MRI σαν ένα trial test, σαν ένα τεστ διαλογής. Δηλαδή είναι αρνητική, δεν κάνουμε βιοψία και όλα τα αγνοούμε. Διαφωνώ σε αυτό και διαφωνώ, όχι εγώ, η βιβλιογραφία διαφωνεί σε αυτό. Υπάρχει. Μερικός και εγώ. Υπάρχει, θα το δείξει αύριο ο Μουρμούρης, είναι μια από τις μελέτες που έχει διαλέξει, που ουσιαστικά κοιτάει το negative predictive value της μαγνητικής πριν τη βιοψία, σε αυτό ακριβώς το στάδιο. Και λέει, καταλήγει το paper ότι θα μπορούσαμε σε αυτούς που έχουν κλινικά, δεν είναι επικίνδυνοι να έχουν καρκίνο, να πούμε ναι, αν είναι αρνητική ή μαγνητική, μην κάνετε βιοψία. Σε αυτούς όμως που κλινικά εμείς νιώθουμε ότι έχουν καρκίνο, και εδώ με το θετικό ιστορικό για έναν άνθρωπο 56 ετών που έχει 5 PSA, έχουμε κάποια υποψία έντονη, δεν μπορούμε να πούμε βασισμένοι στην πολυπαραμετρική ότι δεν θα το κάνουμε βιοψία. Και εξαρτάται και πού βρισκόμαστε επίσης. Δηλαδή σε τι άξιση μαγνητικού τομογράφου έχουμε, ακτινολόγους κ.ο.κ. Δηλαδή εσείς ο ίδιος πριν και πολύ σωστά είπατε ότι είναι 56 χρονών, έχει PSA 5 και κληρονομικό ιστορικό. Και γι' αυτό μας το παρουσιάσατε σαν ένα δίλημα. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα ξαφνικά λέμε είναι αρνητική, πολυπαραμετρική, να μην κάνουμε βιοψία. Δηλαδή όλα τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη. Και ξαναλέω, η βιβλιογραφία αυτό δεν το δικαιολογεί. Δεν το δικαιολογεί. Για να μην έχουμε και. Συγγνώμη λίγο να προσθέσω, για να μην έχουμε πραγματικά λανθασμένα μηνύματα. Αυτά που έδειξα εγώ ήταν όλα με ερωτηματικό. Δηλαδή υπάρχουν. Μπορούμε να αναβάλουμε τη βιοψία, μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό. Δηλαδή δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με την αρνητική βιοψία, ελάχιστοποιούμε την πιθανότητα να έχει κλινικά σημαντικό καρκίνο. Είναι ερωτήματα αυτά και αυτό είπα και είναι το μήνυμα ότι υπάρχει πολλής δρόμος. Συγγνώμη, η βασική γνώση από την ιατρική σχολή είναι ότι η διάγνωση μπαίνει μόνο με τη βιοψία. Με καμία επικονιστική μέθοδο ποτέ δεν βάζει διάγνωση, έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό δεν το ξεχνάμε. Δείξαμε και μια σειρά που και από ψευδώς θετικά και από ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό δείξαμε αυτά τα παραδείγματα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το ότι δεν μπορεί να μην κάνουμε βιοψία δεν σημαίνει, όπως λέγαμε και χθες, δεν σημαίνει ότι σταματάμε να παρακολουθούμε τον άρρωστο. Δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε να του κάνουμε PSA. Δεν συνεχίζει ότι δεν βλέπουμε αλλαγές στην πορεία. Σημαίνει απλά ότι μπορεί δυνητικά να του δώσουμε και ένα ρίσκο. Σας έδωσα και εδώ το ρίσκο. Εδώ το ρίσκο είναι ότι θα βρεις καρκίνο του προστάτη οποιοδήποτε κάτω από 10%. Συζητάς με τον άρρωστο και του λες. Οι πιθανότητες σου είναι αυτές. Θέλεις να προχωρήσουμε στη βιοψία, δεν υπάρχει σωστό και λάθος ακριβώς, αλλά νομίζω για το συγκεκριμένο περιστατικό πιστεύω ότι έχουμε αρκετές ενδείξεις ότι έχει πολύ χαμηλό ρίσκο να έχει κλινικά σημαντικό καρκίνο του προστάτη. Και αυτή, ξαναλέω, είναι η διαπερνιακή βιοψία, η οποία δεν είναι η σεξαν, είναι 20 με 40 κομμάτια στην περιφερική ζώνη, πρόστιος προστάτης, όλος ο προστάτης, πολύ καλό sampling. Βάει. Εδώ βλέπουμε, δηλαδή, την πολυπαραμετρική, τον ασθενή θα πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα ενιαίο σύνολο. Έχει 83 κυβικά προστάτη, 56 χρονών, σε έναν τέτοιο ασθενή, το PSA θα πρέπει να διευκρινίσουμε αν είναι λόγω καλοήθους προστατικής απόφραξης και ενδεχομένως αντί να του παρέχουμε μια θεραπεία για την καλοήθη προστατική απόφραξη, του κάνουμε τζάμπα βιοψίες.
Συμφωνώ. Και αυτό έχει ένα δίκιο. Να είναι η αντιπαράθεση του κύριου Γιανακόπουλου. Θα ήταν λάθος ότι... αν είχε μία ορολομετρία ο συγκεκριμένος ασθενής να δω ολιστικά τον ασθενή μου. Μα και από τον όγκο του προστάτη ότι είναι 80 γραμμάρια. Και να μην κάνω μαγνητική και να δω σε 6 μήνες αν το PSA πάει στο 2 ότι καλά δεν του έκανα βιοψία. Καλά ναι, έκανα, σαφώς. Και δεν του έκανα πολυπαραμετρική. Και δεν του έκανα πολυπαραμετρική. Εκεί στην παραμετρική δεν θα το έλεγα, γιατί πόσο η πολυπαραμετρική χρειάζεται σαν πρώτο τεστ. Ναι, απλά για το, την αξία του PSA intensity. 5 ναι. με 83. Τι ναι. πιθανότητες να βρω καρκίνο ή πόσες είναι οι πιθανότητες υπάρχουν οι συνάδελφοι ουρολόγοι όταν θα κάνουμε gray scale κατευθυνόμενη βιοψία του προστάτη, ποια είναι τα ποσοστά τους που θα βρούνε καρκίνο του προστάτη σε μέγεθος πάνω από 80 κυβικά. Θα έχουν στανταρισμένα. Είναι μέσα στα inclusion κριτήρια της πρόμησης που θα πούμε λιγάκι μετά. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι άλλο. Ναι, ο κύριος πίσω. Συγγνώμη, εγώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν κατάλαβα, αφού ούτως ή άλλως θα του κάνατε βιόψια, γιατί χαλάσατε και λεφτά να του κάνετε μια πολυπαραμετρική εξ αρχής. Πολύ σωστό. Αυτό δεν το κατάλαβα. Σωστή και... παρατήρηση. Ήταν για κάποιο λόγο ο συνάδελφός μου τώρα το προχώρησε, φαντάζομαι λόγω κληρονομικού ιστορικού. Εγώ. Ναι, αλλά θα πρέπει κάποιος, αν το προχωρήσει και πάει, μετά να έχει και μια κλινική συνέπεια αυτό της πολυπαραμετρικής. Δηλαδή την κάνω απλά για να την κάνω. Όχι, για τη στόχευση μετά. Γιατί στοχεύεις μετά και τις αιστείες. Μα δεν βρέθηκε κάτι από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βρέθηκε κάτι στο συγκεκριμένο και θα μπορούσε, αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα με μία συζήτηση με τον άρρωστο, δηλαδή αυτό είναι και στην ιδιοσυγκρασία του καθενός, ο συνάδελφος για κάποιο λόγο είτε ήταν επιθυμία του άρρωστου, το οποίο δεν το γνωρίζω τώρα εγώ αυτό να είμαι ειλικρινής, άμα ήταν επιθυμία του άρρωστου, αλλά του αντιπαραθέτουμε τις πιθανότητες του ρίσκου και μετά κάνουμε μία. Από μια κοινή απόφαση του πώς προχωράμε. Επιθυμία του αρρώστου να κάνει την πολυπαραμετρική ή τη βιοψία. Τη βιοψία. Δηλαδή προφανώς θα καθίσαν και θα συζητήσαν γιατί του είπαν το ρίσκο σου είναι αυτό. Θέλεις κάποιος αγχωμένος θα πει έλεγε θέλω να κάνω γιατί να έχουμε περισσότερα δεδομένα. Και επειδή είναι και αυτή η γκρίζα ζώνη που συζητάμε, κάνουμε δεν κάνουμε. Θα μπορούσα να το ρωτήσει πιο πριν για να γλιτώσετε και 300 ευρώ όσο κάνει η πολυπαραμετρική. Έτσι. Δηλαδή αν ήταν αγχωμένος, θα ήταν αγχωμένος και πριν την πολυπαραμετρική, θα είχατε και κάποια λεφτά, ένα budget. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο κάνουμε τώρα που κάνουμε σε όλους απευθείας πολυπαραμετρική. Σχεδόν έχουμε φτάσει στο σημείο να μην βλέπουμε καν τον άρρωστο στο πρώτο ραντεβού. Γίνεται ένα trial test. Τώρα αυτό δεν το λέω σαν σωστό. Θέλω να πω πώς είναι η καθημερινότητα λιγάκι εκεί τώρα. Μία νοσοκόμα. Επικοινωνεί ο GP, μία νοσοκόμα για να μπορέσουμε να έχουμε το capacity και να τους δούμε γρήγορα. Μία νοσοκόμα κάνει το triage, αν αυτός πληρεί τα κριτήρια. Αν πληρεί τα κριτήρια, κλείνει τη μαγνητική τομογραφία, κάνει ο άρρωστος μαγνητική τομογραφία, τον βλέπουμε στο ιατρείο. Αυτό είναι το μονοπάτι. Σε όλους δηλαδή κάνετε πολύ παραμονή. Σε όλους. Σε όλους που πληρούν τα κριτήρια. Σωστό, λάθος, δεν το λέω. Το λέω, είναι ένα μονοπάτι τόσο ώστε να μπορέσουμε να τους δούμε γρήγορα και στο ιατρείο. Γιατί έχουμε αυτές τις 2 εβδομάδες. Από τη στιγμή που κάποιος θα τους παραπέμψει για υποψία καρκίνου, πρέπει να τους δούμε μέσα σε 2 εβδομάδες. Οπότε προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το μονοπάτι, μέσα σε 2 εβδομάδες να έχουμε τη μαγνητική, την επιλογή του τι θα κάνουμε και να προχωρήσουμε. Βλέπω πολλές ερωτήσεις. Ένα τελευταίο για να ρίξω ναι. και εγώ λίγο λάδι στη φωτιά. Πάλι δεν μπορώ να δεχτώ τη στόχευση από τη στιγμή που πήρατε και 40 κομμάτια. Η στόχευση που θα το δούμε είναι 20 με 40 το μοντέλο της βιοψίας και ανάλογα το μέγεθος. Αυτό είναι το 20 με 40. 20 με 40 είναι λόγω της διαπερινικής, του διαπερινικού άξης. Θα τα δούμε και αύριο αυτά λιγάκι, γιατί μιλάμε και για τις τεχνικές βιοψίες, αλλά νομίζω ότι η διαπερινιακή θα είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει. Και ο κύριος πίσω. Πολύ ωραία η παρουσίαση, τόσο από εσάς κύριε Δημόπουλο, όσο και από την κυρία Δανάη Χουρμούζη. Αλλά το πρόβλημα είναι κατά πόσο εμείς οι ουρολόγοι, έχοντας αυτές τις απεικονιστικές χαρτογραφήσεις, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και να σταδιοποιήσουμε ένα καρκίνο και θα ήθελα να θέσω στο πάνελ κατά πόσο προτιμάμε μία διαπερινεϊκή βιοψία ή μία διορθική βιοψία προκειμένου να σταδιοποιήσουμε ένα καρκίνο. Είμαι από το Κέντρο Βραχυθεραπείας Προστάτου του Νοσοκομείου Υγεία. Εμείς εφαρμόζουμε την τρισδιάστατη διαπερινεϊκή βιοψία προστάτου όπου με βάση το ειδικό λογισμικό και με βάση τον όγκο του προστάτου παίρνουμε στερεοταξικά από όλο τον προστάτη και οι παθολογοανατόμοι μας έχουν δείξει εστίες με βάση και την πολυπαραμετρική όπου μας βγαίνουν
καρκίνος προστάτη με γκλίζον σκορέξ, μία περιοχή, μας έδειξε η κυρία Χουρμούζη προηγουμένως περιοχές. Δεύτερη περιοχή με 7 γκλίζον σκορ, τρίτη περιοχή με 8 γκλίζον σκορ. Αυτό νομίζω να τα κρατήσουμε λιγάκι για την αυριανή ομιλία, γιατί ουσιαστικά επικεντρώνεται σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω, θέλω εγώ να φύγουμε σήμερα από με μία αντίληψη το πώς βλέπουμε μαγνητική τομογραφία, να μιλήσουμε για τις βιοψίες αύριο. Πολύ ωραία. Έτσι, για το Access. Λοιπόν, πολύ γρήγορα με την πρόμηση, πιστεύω την ξέρετε. Επειδή χάσαμε χρόνο, δεν θέλω να την υπεραναλύσω. Είναι μία μελέτη με Level of Evidence 1B που ουσιαστικά προσπαθεί να τοποθετήσει τη μαγνητική τομογραφία, να συγκρίνει τη διαγνωστική ακρίβεια της μαγνητικής τομογραφίας σε σχέση με την διορθική βιοψία. Είναι το πρωτόκολλο, αν θέλετε το συζητάμε αργότερα. Ουσιαστικά αυτό δείχνει για κλινικά σημαντικό καρκίνο του προστάτη ότι γρήγορα συμπερασματικά ότι η μαγνητική τομογραφία είναι τουλάχιστον καλύτερη για την ανέβρεση κλινικά σημαντικού καρκίνου σε σχέση με τη διορθική βιοψία. Αυτό έρχεται τώρα αυτό που λέτε, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι πολύ σωστό. Ότι αν δούμε λιγάκι και τα μικρά γράμματα από αυτή τη μελέτη, φαίνονται και τα εξής. Ότι εκτός από τη διαγνωστική ακρίβεια, ειδικότητες, ευαισθησίες και ούτω καθεξής για ένα τεστ, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι και η πιθανότητα ένας άρρωστος με αρνητικό αποτέλεσμα, αν θα έχει καρκίνο ή όχι. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί και απαντάται ουσιαστικά με το probability test από το negative predictive value. Ουσιαστικά είναι αυτή η ερώτηση που αν έχεις μια αρνητική-μαγνητική και μιλάς με τον άρρωστο, η πιθανότητα να έχει καρκίνο αλλά να έχει τη σιγουριά να του πεις ότι δεν έχει καρκίνο είναι περίπου 75%. Δηλαδή το 24% μπορεί να έχει αλλά να το έχει χάσει. Αυτό που λέτε ουσιαστικά. Και αυτό ισχύει. Αλλά παρά αυτά είναι πολύ καλύτερο από το 40% που είναι σχεδόν 50-50 που έχουμε τη διορθική βιοψία. Άρα δεν είναι μαγνητική το καλύτερο τεστ, δεν είναι το perfect test που λέγαμε στην αρχή, αλλά σίγουρα δεν είναι και διορθική. Αυτό είναι λιγάκι το μήνυμα. Το θέμα είναι μετά από αυτό που έχει τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα, έχετε αλλάξει άποψη από όπου τη ξεκινήσαμε. Δηλαδή βάσει αυτών των στοιχείων θα κάνατε μαγνητική σε όλους και αυτοί που δεν κάνατε πριν? Όχι. Γιατί? Αφού είναι καθαρά level of evidence 1B. Μαγνητική είναι καλύτερη. Να μην ξεχνάμε πάνω βέβαια την ελληνική πραγματικότητα, έτσι, ότι το κόστος της μαγνητικής το επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου ο ασθενής και βέβαια δεν είναι και εύκολο να βρει κανείς κάποιον ο οποίος θα κάνει αξιόπιστη πολυπαραμετρική. Αυτό ακριβώς είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και ουσιαστικά τα αρνητικά. Δανάει κι άλλος ένας είναι στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Και τα αρνητικά που δεν μπορούμε ουσιαστικά να το κάνουμε αυτό από τη μία μέρα στην άλλη, είναι γιατί δεν μπορούμε να αναπαράγουμε αυτή η μελέτη, παρόλο που είχε πολύ καλή μεθοδολογία, ο τρόπος των μαγνητικών τομογραφιών, καθώς και ο έλεγχος που γινόταν για την αξιοπιστία αυτών των μαγνητικών τομογράφων, όπως επίσης η εκπαίδευση που είχαν οι ακτινολόγοι για αυτή. Για τις απεικονίσεις ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Οπότε αυτό το πράγμα από τη μία μέρα στην άλλη δεν μπορείς να το αναπαράγεις φυσικά και στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν γίνεται τώρα να βάλουμε ένα μαγνητικό τομογράφο εδώ πέρα και να περιμένουμε ότι θα έχει τις ευαισθησίες και τις ακρίβειες που είχε αυτή η μελέτη. Οπότε αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα. Πολύ λίγο. Οπότε δεν γίνεται να γίνει reproduce. Το consensus της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας είναι τώρα σε αυτή τη φάση για περαιτέρω μετά την πρώτη βιοψία. Λοιπόν, δεύτερο παράδειγμα. Δυστυχώς θα πρέπει να το προχωρήσουμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εδώ έχουμε μία TAF2 ακολουθία και μία diffusion weight ακολουθία. Που είναι αυτό. Συγγνώμη, αυτό είναι το ADC mapping, γιατί φαίνεται η σκούρη περιοχή σε αυτό το σημείο, στην diffusion weight ακολουθία. Η TAF2 φαίνεται ένα μόρφωμα εδώ, τι θα το χαρακτηρίζει ότι είναι αυτό? 3, 4 ή 5. 1, 2, 4. 4. Πολύ σωστά, αυτό είναι ένα 4. Άμα δείτε στην diffusion weight, αυτό που έλεγε η Δανάη, ουσιαστικά φωτίζει. Στην TAF2 φαίνεται εδώ πέρα ότι υπάρχει, αλλά δεν έχει εξωκαψική επέκταση. Στο ADC map, το οποίο ουσιαστικά είναι το αρνητικό, είναι σαν ένα αρνητικό φωτογραφικό. Είναι σαν να αλλάζουμε το contrast τελείως. Να ασπρίζουμε το ασπρισμένο, το μαυρίζουμε και το μαυρισμένο το ασπρίζουμε. Δηλαδή, αν δείτε αυτή με αυτή, είναι ουσιαστικά αυτό το πράγμα το ADC map, επειδή το συζητούσαμε πριν. Λοιπόν, πολύ σωστά, είναι ένα πάρα 4. Είναι.
Ρίσκο βάση του calculator είμαστε στο περίπου 80% για οποιοδήποτε καρκίνο και 60% κάτι για κλινικά σημαντικό. Η σκιαγράφηση εδώ, στοχευμένη βιοψία και παρόλο που είχαμε αρκετά καλό μόρφωμα, δείτε λιγάκι, είχαμε ένα θετικό όζο μόνο, στο τεμάχιο μόνο και Gleason 3/3 ένα χιλιοστό, πολύ χαμηλό. Τι θα κάναμε εδώ, το γράφω, τι κάναμε εμείς, αλλά τι θα κάναμε. Μικρό που δεν είναι, πολύ μικρό, ένα του. Παρακολούθηση. Άλλος. Έχει όμως 11 PSA και έχουμε από τη μαγνητική ότι ήταν 10 χιλιοστά τουλάχιστον, λέει η μαγνητική εδώ κάπου. 10 χιλιοστά. Άρα βάση επικόντισης μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κλινικά σημαντικός και PSA. 68. Έτσι. Άρα πάλι δεν μας χρειάζεται MRI. Είναι απόλυτη ένδειξη βιοψίας. Είναι ένδειξη βιοψίας από τη δακτυλική. Ναι. Έχει ένα PSA test πάνω από 0,2. Άρα καλά κάνετε και κάνετε ριζική προστατεκτομή. Ναι. Σωστό. Prostate Biopsy Outcome Calculator. Αυτό ισχύει και για το διορθικό ή έχετε διαφορετικό? Επειδή δεν κάνουμε... αυτό είναι ένα μογρονομόγραμμα που έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για την περιοχή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το αναπαράγουμε σε άλλες χώρες. Λόγω του prevalence τώρα του καρκίνου του προστάτη, θεωρητικά θα μπορούμε, αλλά δεν έχει external validation, δηλαδή σε τέτοια πράγματα. Είναι... προγνωστικός δείκτης βάσει περίπου των 2000, μέσα έχει 1400 αν θυμάμαι καλά διαπερινικές βιοψίες με μαγνητικές τομογραφίες πριν φτάσουμε στο σημείο να μην κάνουμε, γιατί στην αρχή κάναμε όλες τις μαγνητικές τομογραφίες και τα 2 και τα 3 και τα 1 και αυτά τα κάναμε βιοψία για να δούμε έχουμε την ακρίβεια ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτά που λέει η βιβλιογραφία. Αυτό ήταν από το 2009 που είχε ξεκινήσει, στις αρχές ακόμα. Οπότε είναι ένα τέτοιο calculator. Αλλά είναι για διαπερινική, όχι για διορθική προφανώς. Αλλά από την άλλη λέει το ρίσκο ανέβρεσης καρκίνου. Όχι όμως με το διορθικό, με το διαπερινικό. Λοιπόν, τελική ιστολογική μας δείχνει ότι είχε κλινικά σημαντικό καρκίνο. Έλεγε κάποια στιγμή μαγνητική τομογραφία και ένα Pirate Score 3. Το πέτυχε και αυτό, οπότε αρκετά ακριβής. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο παράδειγμα και αυτό θέλω να το συζητάω λιγάκι πιο πολύ, επειδή δεν έχουμε χρόνο, γιατί αυτή είναι μια μαγνητική τομογραφία που μας έρχεται από άλλο νοσοκομείο. Παρόμοιος ασθενής, 11 PSA περίπου, 69 ετών, έχει μια δεξιά σκληρία, κάνει μια μαγνητική τομογραφία από άλλο νοσοκομείο και μας το παραπέμπουν σαν ύποπτο μετά την μια διορθική βιοψία που κάνανε. Μπορούμε λίγο να περιγράψουμε, Δανάη, μπορείς να μας πεις λιγάκι τι βλέπεις εδώ εσύ? Νομίζω ότι έχει μια νομιογενή περιφερική ζώνη γενικά, αλλά δεξιά στην 7η ώρα έχει μια βλάβη που και στο ADC είναι χαμηλή, μάλλον πάει RAS 4. Μάλιστα. Θεωρείς ότι μπορεί να έχει εξωκαψική επέκταση ή κάτι τέτοιο, δύσκολο να φανεί? Δύσκολο, δεν νομίζω, αλλά δύσκολο. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα σκαν. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε λιγάκι από το diffusion weight, το οποίο φτάνει μέχρι 1000. Έχουμε αρχίσει τα B-values. Έχουμε αρχίσει να θεωρούμε ότι, για να μην το συζητήσουμε πολύ αναλυτικά, ότι όσο μεγάλη διαφορά έχεις από 0 με παραπάνω από 1400 B-value, και εκεί έχει βάση και ο 3 τέσλα μαγνήτης, δηλαδή 1,5 τέσλα μαγνήτης μπορούν να σου βγάλουν τιμές μέχρι 1500 B-value, αλλά οι 3 τέσλα και πάνω μπορούν να σου ανεβάσουν ακόμη περισσότερη αυτή τη διαφορά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχεις μια καλύτερη ευαισθησία. Αυτό θεωρήθηκε λοιπόν από τους ακνολόγους τους τοπικούς. Αυτά είναι τα B-value που έλεγα. Άμα δείτε εδώ έχουμε B-value 0, B-value 100, σχεδόν παρόμοιες εικόνες, B-value 500, αρχίζει θολώνει λιγάκι ο φυσιολογικός ιστός και παραμένει πιο φωτεινός, αλλά δεν έχει έτσι ιδιαίτερη ένταση σήματος. Οπότε αυτό λογικά μεν, αλλά το έδωσε σαν Pirate 3. Παρά αυτά, βιοψία έδειξε πιο προχωρημένο Gleason score, 8, μπορεί και 9. Συζητήθηκε στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Δεν έγινε κάποια αναπροσαρμογή. Εμένα μου φαινόταν, να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, εμένα μου φαινόταν ότι ήταν ταυτρία αυτό έτσι, από την... Εντάξει, οριακά εκεί πέρα. Είναι, δεν είναι. Πάντως το αντιμετωπίσαμε με αυτόν τον τρόπο και τώρα αυτό το βάζω σαν τεστ ότι τι έχασε και εδώ η μαγνητική. Δηλαδή να σας βάλω λίγο το ανάποδο. Ότι ουσιαστικά είχαμε ένα πολύ προχωρημένο καρκίνο του προστάτη.
Γκλίσον 8, με δίδυση των σπερματοδόχων κύσεων και συζητούσαμε λιγάκι για το, ναι, για το για ότι είναι Pirates 3 ή όχι. Δακτυλικά κατά τη διεγχειρητικά, δηλαδή είχε μια πάρα πολύ έντονη σκληρία, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο στη δακτυλική εξέταση. Έτσι για λίγο thought for food. Για την precision θα την πω πολύ περιγραμματικά. Ουσιαστικά είναι μελέτη η οποία μπορεί να μας αλλάξει και την πρακτική από εδώ και ως το εξής. Δημοσιεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Ουρολογικό Συνέδριο και στο New England Journal of Medicine. Είναι μια πραγματική μελέτη, δηλαδή ουσιαστικά δεν είχε τα προβλήματα της πρόμης. Δεν ήταν δηλαδή κέντρα υπερπολυτελείας, δεν ήταν κέντρα που κάνανε χιλιάδες μαγνητικές, δεν υπήρχαν περιορισμοί στο τι είδους μαγνήτη θα χρησιμοποιήσεις, δεν υπήρχαν περιορισμοί στον τρόπο βιοψίας. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο σαν στην καθημερινή πράξη. Δύο group, το MRI στόχευσης group και η κλασική βιοψία. Αυτά που έγιναν ήταν αυτά που σας είπα, ότι το fusion της εικόνας, δηλαδή αν τυχόν υπήρχε μόρφωμα ή αιστεία στη μαγνητική τομογραφία, προχωρούσαν σε βιοψία. Αν δεν υπήρχε, δηλαδή Pirate score κάτω από 3, δεν κάναν βιοψία οι άρρωστοι. Ωραία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως ουσιαστικά. Και cognitive fusion και software fusion θα τα πούμε αύριο, δεν λέμε τίποτα. Και ουσιαστικά το primary outcome ήταν να βρούμε clinical significant cancer από insignificant cancer. Και να δούμε και τα side effects και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σε όλα και με διαφορά, στατιστικά σημαντική, για insignificant cancer ήταν καλύτερα η MRI με στόχευση. Μόνο αυτό. Δηλαδή 3-4 κομμάτια από τις στοχευμένες περιοχές και τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν βρισκόταν σε αυτό το, στην MRI συμβιοψία, δεν βρισκόταν πολύ μη κλινικά σημαντικός όγκος. Παρά αυτά, ο κλινικά σημαντικός καρκίνος εμφανιζόταν περισσότερο. Και στο side effect profile, σε όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ήταν σε όλα χαμηλότερα. Ήταν μια non-inferiority study. Έτσι, δηλαδή προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι η MRI με στόχευση δεν είναι χειρότερη από το κλασικό μονοπάτι. Και βασικά φάνηκε ότι ήταν καλύτερη από την TRAS. Οπότε, εν κατακλείδη, σε αυτή τη μελέτη έχουμε αυξημένη πιθανότητα ανέβρισης κλινικού σημαντικού καρκίνου και μειωμένη πιθανότητα υπερδιάγνωσης και υπερθεραπείας κατ' επέκταση, αντρών οι οποίοι υποβάλλονται σε βιοψία και ούτω καθεξής. Αυτά που συζητήσαμε. Κόστος, δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό ουσιαστικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το υπολογίσεις ή να το προσεγγίσεις. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες και μέσα στην πρόμηση που υποτίθεται προτείνουν ένα συγκεκριμένο μονοπάτι σενάριο, στο οποίο θα είναι βασικά και πιο cost effective σε σχέση με τη διορθική, αλλά νομίζω είναι τόσοι πολλοί παράγοντες που είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Δηλαδή το σκεπτικό είναι σε βάθος χρόνου ότι οι άνθρωποι δεν θα υποβάλλονται σε βιοψίες για τα surveillance. Από την άλλη μεριά όμως, αν έχεις ένα μη επεμβατικό τεστ, ελεύθερο να το χρησιμοποιείς, πόσο πιο εύκολα θα προτείνει σε κάποιον άρρωστο και θα δεχτεί ένας άρρωστος να υποβληθεί σε μια μαγνητική τομογραφία. Οπότε είναι νομίζω τόσο δύσκολο να το επικεντρώσουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση θεωρείται για επαναληπτική βιοψία ότι είναι μια cost effective κατάσταση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε να γίνεται, ας πούμε, προτείνουν τώρα να γίνεται μαγνητική και πριν το PSA, λίγο κάπως υπερβολικά. Λοιπόν, και πάμε λίγο σε σενάρια και άλλα σενάρια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα λίγο πιο. Βλέπει κανείς κάποια αιστεία, κάποια βλάβη. Θέλει κάποιος. Δεν θέλει κάποιος. Λοιπόν, βλέπουμε ένα. Ναι, εδώ στην αριστερή πλευρά. Ωραία. Αυτή είναι καταρχήν η ακολουθία TAF2. Πάμε εδώ. Αυτή τι είναι? Είναι μια diffusion weight αριστερά. Γιατί φωτίζει αυτό και γιατί το λέει και κάτω. Και εδώ είναι το ADC map που ουσιαστικά έχει αναστραφεί. Εντάξει, τα καταλαβαίνουμε λίγο τις διαφορές. Diffusion weight φωτίζει. ADC map είναι σαν το αρνητικό του. Ο υγιής γίνεται μαύρος, συγγνώμη, ο υγιής γίνεται άσπρος και ο. Εντάξει. Λοιπόν, Pirate score είναι 5 γιατί είναι μεγαλύτερο από 1,5 εκατοστό. Αυτό ήταν το σκεπτικό της αλλαγής. Φυσικά, πολύ ύποπτος μας σχεδίασε ο εκνολόγος της θέσης. Προχωρήσαμε σε βιοψία. Ήταν θετική. Ήταν νομίζω 8 και ο άρρωστος επέλεξε να πάει για ακτινοθεραπεία. Είδατε, έπινε και κάτι μπακάρδι και κάτι τέτοια. Ήταν λίγο. Είχαμε μονομαχία. Αντί για βάνα, μπακάρδι. Λοιπόν, 79 τον άρρωστο. Θα του κάνει 40 PSA. Κακώς το πέταξα τώρα. Θα του έκανε κανείς κάτι?
άλλο εκτός εμείς κάναμε μαγνητική. Θα του δίνει κανείς ορμόνες. 40 PSA, σπινθυρογράφημα, ξέρω εγώ κάτι. Καμιά ιδέα. PSA 40. Ασυμπτωματικός, 79 χρονών, τυχαία ο GP του του έκανε ένα PSA και ήταν 40,4, τρελάθηκε και μας τον έστειλε. Κανένα πρόβλημα ποτέ. 79 που είναι κανένα πρόβλημα. Γιατί του έκανε PSA είναι η ερώτηση. Ακριβώς. Προσδόκιμο επιβίωση αυτό. Καλός, ναι, συγγνώμη. Performance status καλό, καπνιστής, άσθημα. Καλό, performance status fit. Άρα οι ορμόνες μάλλον θα του μείωναν το προσδόκιμο, έτσι. Συμφωνώ. Τέλος πάντων, για να το προχωρήσω λιγάκι, ήταν αυτή η εικόνα. Ναι, κάποιος έκανε βιοψία, ένας τεράστιος προστάτης, 300 γραμμάρια προστάτης, έτσι, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικά στοιχείο, PARETS2. Ωραία. Τι θα κάναμε από εδώ και πέρα, PSA 40. Αυτά που δεν έπρεπε να κάνουμε τα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Σωστό. Αλλά σωστό και αυτό. Μας βάζει τώρα σε άλλα μονοπάτια τη στιγμή που ψάξαμε. Μπορείς, αλλά δυστυχώς ο συνάδελφος ήταν και ο ίδιος, να το πω και αυτό. Ο ίδιος συνάδελφος που είδε το πρώτο άρρωστο, είδε και αυτόν. Για κάποιο λόγο του πρότεινε βιοψία. Αυτόν. Εδώ καταρχήν σε 300 γραμμάρια προστάτη, τι να κάνεις βιοψία. Δηλαδή, άντε και έκανες βιοψία. Τι να κάνεις βιοψία. Δηλαδή, έχουμε μία μαγνητική που είναι αρκετά ακριβής. Έχουμε μία ευαισθησία. Θα χάσουμε καρκίνο, σύμφωνοι, αλλά έχουμε μία που σε καθοδηγεί. Τι σε 300 γραμμάρια προστάτη, τι να κάνεις βιοψία. Αν δεν είχατε τη μαγνητική στη ζωή σας με τα προηγούμενα, θα του κάνατε ή δεν θα του κάνατε. 100%. Ωραία. Τότε πάλι τα ίδια, πάλι στα ίδια ερχόμαστε. Εντάξει. Δηλαδή, ναι. Προσπαθούμε να βάλουμε τη μαγνητική, ξαναλέω, σαν τεστ διαλογής. Είναι όμως. Να αποφασίσουμε αν πρέπει να το κάνουμε ή όχι. Είναι όμως τεστ διαλογής. Είναι σε ένα βαθμό. Ναι, είναι. Δεν πάμε να το κάνουμε πανάκια. Δηλαδή, αν κλινικά τον δούμε αυτόν τον άρρωστο και ξεχάσουμε τη μαγνητική, δεν νομίζω ότι ούτε ένας από εδώ μέσα, αφού φτάσαμε να κάνουμε. Σίγουρα. Συγγνώμη, εγώ δεν θα έκανα. Σίγουρα. Αλλά έχουμε τη μαγνητική, να μην τη χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή με το PSA, με το PSA 40 θεωρούμε ότι έχει τόσο προχωρημένο καρκίνο που στη μαγνητική δεν δείχνει τίποτα. Λοιπόν, ξεχάσετε λίγο τη μαγνητική. 79 χρόνια σας έρχεται ένας με PSA 40. Ξανακάνετε δεύτερη PSA 40. Πώς θα κάνατε βιοψία. Όλοι. Δεν θα έκανα. 300 γραμμάρια προστάτη το βρίσκεις στον υπέρηχο. Έτσι. Είναι 80 χρονών. Κατουράει, δεν θα έκανα βιοψία. Σωστά. Άρα συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν θα κάνατε ούτε PSA σε αυτόν. Πολύ πιθανό. Σωστό. Αν ο ασθενής όμως ερχόταν με το PSA και σε ρωτούσε ευθέως γιατρέ, έχω ή δεν έχω καρκίνο. Όπως ήρθε. Σωστό. Πω. Τότε είναι ένα θέμα. Γι' αυτό βάζω λίγο το calculator ξανά. Γι' αυτό βάζω λίγο το calculator. Έχει σημασία το calculator. Το ξέρω ότι δεν μπορεί να είναι ένα παραγώγημα απευθείας σε διορθικό, δεν ξέρουμε βασικά. Αλλά δείτε εδώ πέρα, του λες, για οποιοδήποτε καρκίνο έχεις 30% πιθανότητα. Εντάξει, μπορεί να βγούμε ένα χαμηλό Gleason 3/3. Για τα υπόλοιπα, 19% για κλινικό σημαντικό είναι 1/5 και αυτό είναι η πιθανότητα και αποφασίζει. Εντάξει. Αυτό που έγινε διαπερνήκη, έγινε βιοψία αρνητική, του προτάθηκε κάποια στιγμή να γίνει χόλεπ. Στα πλαίσια της παρακολουθίας για το PSA πιο πολύ, παρόλο που δεν ήταν συμπτωματικός, άρρωστος δεν ήθελε. Ξεκινήσαμε το συνδυασμό. 2 χρόνια μετά το PSA έπεσε στο 8. Τέλειο. Ναι, συμφωνώ. Είναι λίγο για food for thought. Και κλείνοντας, είναι το τελευταίο, προλαβαίνω ή να μην το πω. Ας το πάρουμε λίγο ένα-ένα. Λοιπόν, 2008, 53 ετών. Ξεχάστε λιγάκι το πρώτο, έτσι ήρθε σε εμάς. Λιγάκι ας το πάρουμε την αρχή. 2008, πρώτο PSA, φυσιολογικό 2,8. Κάνουμε τίποτα. Έχει ένα κληρονομικό θετικό ιστορικό από δεύτερης γενιάς συγγενής που είχε καρκίνο του μαστού. Αν θυμάμαι γιαγιά, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, υγιής, fit, σεξουαλικά ενεργός, τέλειος, εκπληκτικός άρρωστος. 2008, PSA 2. Κάνουμε τίποτα. Όχι, παρακολουθούμε. Ξανά ο GP κάποια στιγμή το 10, το PSA ξαφνικά πήγε 4,9. Κάποιος του έκανε εκεί ο ουρολόγος μια βιοψία αρνητική. Κάνει μια δεύτερη βιοψία την ίδια χρονιά με ένα PSA που ανέβηκε κι άλλο. Μετά από 6 μήνες, αν θυμάμαι καλά, ήταν 7 μήνες. Κάνει μια βαριά ουροσύψη με ένα γραμμ αρνητικό. Νοσηλεύεται κτλ. Τα προβλήματα της διορθικής. Μην τα ξεχνάμε, 53 αυτός.
Λοιπόν, τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Παρακολούθηση. Παρακολούθηση. 2011, 11,3. Τώρα. Α, MRI τώρα. Όχι, να πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι MRI θα έκανα εκεί στο 10. Μετά την πρώτη, δεύτερη βιοψία. Εκεί θα έκανα. Στο 11 θα έκανα σίγουρα βιοψία χωρίς MRI ενδεχομένως. Τώρα, είπαμε για τη βιοψία και για το ότι μετά από 6 εβδομάδες. Η δική μας τεχνολογία, αυτό που μας λένε, είναι ότι εγώ βλέπω πολλές φορές τα artifacts της βιοψίας μέχρι και 6 μήνες. Και το artifact της βιοψίας ή η προστατήτιδα, η κοκκιωματώδης ιδίως προστατήτιδα, δείχνει, έχει την εικόνα PIRAT 5. Όλος ο προστάτης μπορεί να φαίνεται σαν PIRAT 5. Οπότε και αυτό, λίγο να το σκεφτούμε ότι μετά τη βιοψία, γιατί μπορεί να δημιουργήσει και τα ενίγματα μετά λόγω αυτών. Τέλος πάντων. Λοιπόν, MRI. Ναι. Στο παράδειγμα που φαίνεται, γύρω στο μικρόφωνο, τώρα έρχεται ένα μικρόφωνο παρακαλώ. Και αφήστε το πίσω, εκεί να το έχουμε. Ευχαριστώ. Το παράδειγμα που φέρνετε, προσωπικά για μένα ίσως είναι το πιο χρήσιμο. Γεγονός. Αλλά, διότι τα προηγούμενα παραδείγματα ήταν με υψηλό PSA και εκεί λίγο πολύ θα κάνουμε κάτι. Το ύποπτο PSA για μένα είναι, στο παράδειγμα που φέρνετε, το 2,8. Υπάρχουν έρευνες σε τέτοια PSA, με θετικό PSA velocity, το οποίο ανεβαίνει από 1,5, 2, 3. Υπάρχουν εκεί έρευνες που η μαγνητική βοηθάει. Εκεί προσωπικά μπορεί να μην γίνει βιοψία. Αλλά εκεί έχει αξία ίσως η μαγνητική. Προσωπικά δεν ξέρω και νομίζω εκεί θα παίζει λογικά λόγος και το πόσο μεγάλο προστάτη έχεις στο baseline, πόσο γρήγορα αυξάνει και αυτό, διάφορα. Αλλά προσωπικά για μαγνητική δεν ξέρω από τόσο παλιά, όχι. Θέλω να πω ότι εννοώ στο παρόν, αλλά σε PSA 2,8 και σε νεαρή ηλικία, εκεί θεωρώ ότι ίσως η μαγνητική θα μας βοηθούσε και θα μας ξεχώριζε ποιοι άρρωστοι είναι ύποπτοι και πρέπει να τους κάνουμε βιοψία ή θα τους παρακολουθήσουμε. Αυτό θέλω να πω. Σωστά, ναι, ναι. Διότι στο PSA 40 ή στο PSA 30 ή σε έναν άνθρωπο 80 ετών, τα πράγματα είναι λίγο ξεκάθαρα. Λίγο πολύ. Εδώ είναι το δίλημα. Στην ηλικία αυτή και σε PSA, το οποίο είναι θεωρητικά εντός εισαγωγικών χαμηλό, γιατί PSA χαμηλό δεν υπάρχει ουσιαστικά. Μπορεί να έχεις PSA 1,5 και να έχεις καρκίνο. Ναι. Αλλά σε μια ηλικία και με θετικό κληρονομικό, αυτό, εκεί θέλω να δω αν υπάρχει κάποια. Εγώ νομίζω ότι και το έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τέτοια, τα οποία και με το πολύ ψηλό PSA έχει βάση, γιατί άμα βλέπεις ότι είναι ένας προστάτης σαν τον προηγούμενο, προχωράς απευθείας σε μια επέμβαση ρουτίνας, διουρηθρική ή τέλος πάντων ξέρω οτιδήποτε, χόλεπ ή οτιδήποτε τέτοιο, και αμέσως λύνεις ουσιαστικά το πρόβλημα, χωρίς να μπαίνεις σε μια διαδικασία τεραστίων διαστάσεων σαν αυτή, γιατί εκείνα τα περιστατικά προσπαθείς να αποδείξεις κάποια στιγμή ότι έχουν καρκίνο. Συμφωνώ. Μπορείς να δικαιολογείς αλλιώς. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Συμφωνώ. Ναι, ναι. Αλλά με το σκεπτικό αυτό, ποιος μπαίνει στο ιατρείο, ποια θα πρέπει να κάνει μαγνητική. Όπως κάνετε στην Αγγλία, κάνουν όλοι μαγνητική. Εδώ δεν γίνεται να κάνουν όλοι μαγνητική. Και καρκίνο του προστάτη να έχεις και να κάνεις βιοψία και να βγάλεις CA προστάτου, το σύστημα δεν σε αφήνει να κάνεις μαγνητική. Η ιδεολογία του σημερινού και γενικότερα δεν είναι να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να κάνουμε μαγνητική τομογραφία. Συμφωνώ. Καμία σχέση. Συμφωνώ. Είναι το να αρχίζουμε να φλερτάρουμε με την ιδέα ότι τα πράγματα λιγάκι αλλάζουν και κάποια στιγμή όταν έρθουν και περισσότερα δεδομένα ότι μάλλον θα χρειαστεί να παρεθεί. Να σας πω. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, να τελειώσω λίγο τη σκέψη μου. Τότε. Αυτό που φαντάζομαι εγώ θα έχει αξία σε 3-4 χρόνια από σήμερα, αν γίνουνε πράγματι. Να σας προλάβω. Παρακαλώ. Να σας προλάβω. Ναι, ναι. Αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος. Στο πρωτόκολλο που έχει ήδη ολοκληρωθεί για το καρκίνο του προστάτη, έχει μπει η πολυπαραμετρική. Το πρωτόκολλο, ό,τι βγαίνει από το Υπουργείο ως πρωτόκολλο, αμέσως εντάσσεται και καλύπτεται από το ΝΕΟΠΗ. Μην βάζετε άρα στο μυαλό σας θέμα κόστους. Συμφωνώ. Και επίσης θα το βρείτε στο πρωτόκολλο. Άρα θα υποχρεωθείτε να το ακολουθείτε και θα το κάνετε. Συμφωνώ. Απλά λέω ότι η αξία της μαγνητικής, για τη δική μου, με το δικό μου σκεπτικό, ίσως μας βοηθάει στο να αποφύγουμε τη βιοψία κάποιων αρρώστων που θα κάναμε βιοψία τζάμπα. Αυτό θα. Τζάμπα με την έννοια ότι τους υποβάλλει σε μια επέμβαση η οποία έχει τις παρενέργειές της, αλλά να γλιτώνανε κάποιοι άρρωστοι αυτό θέλω να πω. Συμφωνούμε, ναι. Αυτό είναι και
αυτός είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς. Και όσον αφορά και για το κόσμο μαγνητική, αύριο θα πούμε και για το πολυπαραμετρικό υπερηχογράφημα, γιατί γι' αυτό είναι κάτι το οποίο. Τέλος πάντων, θα πούμε αύριο αυτά. Λοιπόν, ναι. Κάνει διαπαιρνική βιοψία. 2012 συνεχίζει να αυξάνει το PSA. Τότε έγινε η πρώτη μαγνητική και βλέπουμε αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, στα γρήγορα φαίνεται ότι υπάρχει ένα καλώς περιγεγραμμένο, αλλά μεταβατική περιφερική, επεκτείνεται έξω, πάει στο... αλλά αρκετά περιγεγραμμένο. Με τα όλα τα υπόλοιπα, όμως βλέπεις ότι έχει στο ADC mapping πολύ σκούρο, φωτίζει πάρα πολύ στη diffusion weight, το δίνουν 5 αυτό. 5, τι κάνουμε... Είναι ήδη 57. Είναι 57 χρονών πάλι. Yeah. Πολύ νέος. Άντε πάλι, στοχευμένη τώρα διαπαιρνική, παίρνει κομμάτια κτλ. Πάλι αρνητική. Τον αφήνουμε για 4 χρόνια. 2016, PSA 60. Yeah. Τέλεια. Yeah. Τώρα τι έγινε. Κάνατε μόνο στη βλάβη ή κάνατε και συστηματικές αυτές. Κάναμε συστηματικές. Σε εκείνη τη φάση. Σε εκείνη τη φάση. Ήταν η πρώτη μαγνητική, είναι βλάβη και εφάση. Λοιπόν, για να το τρέξω λίγο, δεύτερη μαγνητική. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Μεγάλωσε πολύ. Τι κάνουμε τώρα. Ο ουρολόγος, παλιότερος ουρολόγος, συνταξιοδοτήθηκε τώρα, να λέει, εγώ είμαι σίγουρος ότι και την πρώτη φορά που έκανα τη διαπαιρνική αποκλείεται να στόχισα. Είμαι σίγουρος. Από αυτό πώς μεγάλωσε, είναι δυνατόν. Προχωράει ο ίδιος να τον κάνει εκεί ξανά, νομίζω, για περνική. Μπράβο, ξανά ο ίδιος στο χειρουργείο. Πιάνει τον προστάτη, τα 4 προστάτη. Λέει, δεν κουνιέται, fixed, δεν κουνιέται, είναι frozen pelvis. Αρνητική η διαπερνική. Τώρα, περίεργο περιστατικό. Εντάξει, δεν είναι το... εγώ ακόμα... Το στέλνει ένα φίλος. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ουσιαστικά του κάναμε ένα χόλεμ για να δούμε τι γίνεται με την ιστορία αυτή. Εμείς υποψιαζόμασταν μήπως τυχόν έχει κάνει κανένα απόστημα λόγω της προηγούμενης συμπτικής κατάστασης. Ήταν λιγάκι, δεν είναι κλασικό περιστατικό. Τέλος πάντων, δεν είχε κακοήθεια. Το PSA όμως έπεσε στο 1,8. Μετά κάποιος, τέλος πάντων, και αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ξανακάνει και άλλη μια μαγνητική, πιο πολύ μάλλον για επιστημονικούς λόγους, να δούμε τι έγινε μετά το χόλεμ. Και σας το δίνω γι' αυτό ότι απλά παρόλο και αυτά πάλι παραμένει μια περιοχή. Μάλλον αυτό ήταν κάποιο αποστημάτιο, δεν ξέρω τι νομίζετε εσείς, κάτι τέτοιο. Το νομόγραμμα τώρα νομίζω δεν ξέρω, δεν το έκανα, δεν το υπολόγισα. Ακούστηκε ψιθυριστά μια λέξη φυματίωση. Μπορεί, δεν θα είχαμε. Εγώ θα την επαναλάμβανα. Δεν θα είχαμε όμως μια ιστολογική επιβεβαίωση. Τόσο βιοψίες, τόσο. Και τελείωσε, αυτό ήταν. Αυτά.